Νέα αύξηση στην τιμή της βενζίνης έρχεται το τριήμερο της 25ης Μαρτίου, ενώ σύμφωνα με τον Πρατηριούχο Υγρών Καυσίμων Κώστα Μανάφη, τους τελευταίους 2 μήνες έχει αυξηθεί κατά 10% και η τιμή του πετρελαίου Brent. Η μέση τιμή της βενζίνης σήμερα είναι περίπου στο 1,93 σε όλη την χώρα, ενώ λίγο πιο κάτω βρίσκεται στο νομό Σερών. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται η τιμή της βενζίνης να ξεπεράσει το 1,95 ευρώ με προοπτική ανόδου, δηλαδή μετά το τριήμερο της 25ης Μαρτίου, προφανώς και θα δούμε τιμές οι οποίες θα είναι κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο. Δυστυχώς την τελευταία εβδομάδα είχαμε μια σημαντική αύξηση τιμών γύρω στα 4 με 5 λεπτά το λίτρο στις βενζίνες και λίγο λιγότερο στο πετρέλαιο κίνησης. Νομίζω ότι υπάρχουν διάφορα γεγονότα τώρα που επηρεάζουν πάλι τις τιμές των καυσίμων. Κάθε φορά θα έχουμε κάτι, μια αφορμή η οποία θα επηρεάζει τα καύσιμα, γιατί είπαμε είναι ένα προϊόν το οποίο απευθύνεται σε όλο τον κόσμο, είναι χρηματιστηριακό. Είχαμε την επίθεση των Ουκρανών στη δηληστήρια της Ρωσίας, με αποτέλεσμα να βγουν γύρω στο 7 με 8% της παραγωγής εκτός λειτουργίας των δηληστηρίων στη Ρωσία, με αποτέλεσμα οι διεθνείς τιμές να πάρουν την αύξηση αυτή που βλέπουμε και θα δούμε σιγά σιγά και στα πρατήρια καυσίμων. Βέβαια αυτή τη στιγμή δεν έχει περάσει όλη η αύξηση. Τις επόμενες μέρες δυστυχώς το τριήμερο της 25 Μαρτίου η έξοδος θα είναι λίγο πιο πολύ δαπανηρή για τους καταναλωτές. Ας ελπίσουμε ότι θα ομαλοποιηθεί τις επόμενες μέρες έτσι ώστε να μην δούμε τόσες μεγάλες αυξήσεις στις αντλίες. Δηλαδή τώρα σε τι τιμή είμαστε και πού αναμένετε να φτάσουμε τη μέση τιμή της αμόλυβδης? Κοιτάξτε, η τιμή θα περάσει το 1,90 το λίτρο, θα φτάσουμε 1,92-1,93 στην αμόλυβδη και γύρω στο 1,70 στο πετρέλαιο κίνησης. Οι τιμές τώρα είναι γύρω στο 1,87-1,88 λεπτά. Τις επόμενες μέρες θα δούμε αυτές τις αυξήσεις. Ήθιστε βέβαια κάθε χρόνο στην περίοδο του Πάσχα η τιμή της βενζίνης να αυξάνεται, κάτι που φαίνεται πως θα γίνει και φέτος. Τώρα, εάν αυτό θα είναι ανασταλτικός παράγοντας για τους εκδρομείς, αυτό είναι κάτι το οποίο θα φανεί. Κοιτάξτε, εμείς δεν βάζουμε κανένα φρένο. Μακάρι ο κόσμος να βγει έξω, ευνοούμενος βέβαια και από τις καιρικές συνθήκες. Νομίζω ότι ο κόσμος πάλι δεν θα επηρεαστεί και θα καταφέρει να κάνει και αυτό το τριήμερο να βγει εκτός πόλεως. Αυτό το τριήμερο που μας πέρασε της Καθαράς Δευτέρας κινήθηκε, η αγορά κινήθηκε ο κόσμος? Κοιτάξτε, είχε μια αυξημένη κίνηση θα έλεγα, ήρθε και αρκετός κόσμος από τις υπόλοιπες περιοχές. Κατόρθωσε η πόλη μας φέτος να κεντρήσει το ενδιαφέρον, νομίζω από τις ελάχιστες χρονιές που έγινε αυτό, με αποτέλεσμα να έρθει περισσότερος κόσμος και να μείνει στην πόλη των Σερών. Άρα είχατε κίνηση, είδατε δηλαδή πινακίδες εκτός Σερών. Είδαμε πινακίδες εκτός Σερών που είχαμε να δούμε καιρό και κρεμαστάρια μέσα στα αυτοκίνητα.